Ποιος είναι ο τραγουδιστής ο οποίος έχει ξεχαστεί εδώ στην Ελλάδα, αλλά το θυμήθηκε, λέει, ο Τραμπ και τον κάλεσε στο, ναι, εκεί είναι, ο πρόεδρος Αμερικής. Είναι αυτές οι ειδήσεις που συνήθως βλέπουμε στο διαδίκτυο και νομίζουμε ότι είναι τρολ, δηλαδή πλάκες. Αλλά όμως για πες είναι αλήθεια. Είναι ποιος είναι αυτός? Ευτυχώς ή δυστυχώς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, ναι, κάλεσε τον Θάνο Πετρέλη. Ναι. Ναι, μάλιστα τον Θάνο Πετρέλη, που ούτε ο ίδιος ακούει τα τραγούδια του. Ναι. Πλέον σήμερα. Κακός είσαι, αλλά συνέχισε. Έτσι είναι, δεν ξέρω, Γιώτα ίσως τον ακούει. Για πες. Στις 22 Μαρτίου, δηλαδή σήμερα, θα παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο μαζί με την σύζυγό του για την ημέρα ανεξαρτησίας της Ελλάδας, όπως λέγεται, 25 Μαρτίου, όπως την ξέρουμε στην χώρα. Και εδώ πέρα, δηλαδή, τον κάλεσε ο κύριο Τραμπ. Ναι, είναι και ο Θάνος Πετρέλης. Μεγάλη γιορτή και πολύ, ναι, τιμητική για την Ελλάδα. Δεν τα ξέρω με τον Πετρέλη πόσο τιμητική. Τέλος πάντων, ο Θάνος Πετρέλης ανέβασε την πρόσκληση στο Instagram του, λέγοντας: ο πρόεδρος και η κυρία Τραμπ, ζητούμε ευχαρίστηση, την παρέα σε μια δεξίωση σχετικά με την ημέρα ανεξαρτησίας. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε ο Πετρέλης να κάνει δώρο στον Τραμπ την παρασφαλείας, εδώ που έχουμε. Δώσε στον Τραμπ την παρασφαλείας.